βεβαίως τη θετική ατμόσφαιρα στις σχέσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας και την ισχυρή τους βούληση να διατηρηθεί αυτή η ατμόσφαιρα. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Μιχάλη, ότι δεν θα δούμε υπερπτήσεις, ούτε προκλήσεις στο Αιγαίο, ούτε στο Νεύρο. Βεβαίως ο Ερντογάν θα συνεχίσει να κάνει αυτά που κάνει στην Κύπρο και οι προφορές που υπάρχουν είναι ότι θα προσπαθήσει τις επόμενες ημέρες να επαναφέρει ξανά το θέμα του δρόμου προς την Μπύλα. Είναι, όπως ξέρεις, μια άνευ προηγουμένου πρόκληση που θα προβληματίσει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Οι προφορές που έχουμε είναι ότι μέσα στη συνάντηση σε ό,τι αφορά την Κύπρο ήταν σαφής, δεν δέχεται με καμία δύναμη αυτή την διευθέτηση, την απαράδεκτη διευθέτηση των δύο κρατών. Και όπως είπαμε, έχει εισαγάγει μια καινούργια ορολογία η ελληνική κυβέρνηση, για την οποία γίνεται συζήτηση για ενιαίο κράτος μέσα σε καθεστώτα όπως είπαμε, της ζωνικής δικαιωτικής. Να σου πω ότι είχα μια συζήτηση με στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού και είναι σημαντικά αυτά που είπε σε ό,τι αφορά την Κύπρο. Η φράση του που πρέπει να την κρατήσουμε, την κράτησα εγώ, είναι ότι και τα ελληνοτουρκικά αντιλήφθηκαν όλοι ότι περνούν από την Κύπρο. Όπως καταλαβαίνεις, η προσπάθεια που έγινε το τελευταίο διάστημα ότι άλλο ελληνοτουρκικά, άλλο κυπριακό κλπ. Έπεσε στο κενό και αυτό ήταν αναμενόμενο. Άλλωστε, δεν είναι ο τρόπος σκέψης του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Μιχάλη, αυτός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Ερντογάν, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η συνάντηση αυτή θα γινόταν στις 13:50 χθες. Λίγα λεπτά πριν ακυρώθηκε αυτή η συνάντηση και μάλιστα ως δικαιολογία η τουρκική πλευρά έθεσε το έολη δικαιολογία ότι έγινε κακός προγραμματισμός. Αυτό μας το ανέφερε τα περί κακού προγραμματισμού ο εκπρόσωπος των ΕΕ, ο οποίος μας μίλησε για το θέμα αυτό, διότι όπως καταλαβαίνεις απασχόλησε πολύ και τα ΕΕ και όταν έγινε γνωστό τις πρωινές ώρες σήμερα, ενδιαφέρθηκαν όπως καταλαβαίνεις και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Οι πληροφορίες που έχουμε λοιπόν αναφέρουν ότι ξαφνικά ο Ερντογάν δεν είναι ικανοποιημένος με τον κύριο Κουτέρες, όχι για τον Κυπριακό βέβαια, τον Κυπριακό είναι πολύ ικανοποιημένος, αλλά για το θέμα Ρωσίας, Ουκρανίας, συμφωνίας σιδηρών κλπ. Φαίνεται ότι ο κύριος Κουτέρες είπε κάποια πράγματα που ενόχλησαν σφόδρα τον ηγέτη της κατοχικής δύναμης, διότι όπως ξέρεις και όπως είπε και ο ίδιος το PPS, γι' αυτόν ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι συνεργάτης, είναι σύμμαχος, είναι φίλος, είναι όλα αυτά, και το κατέταξε μάλιστα στο ίδιο επίπεδο με τους Δυτικούς και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Ερντογάν θεωρεί ότι ο λόγος για τον οποίο δεν είχε επιτυχία μια νέα συμφωνία για τα σιδηρά, διότι θεωρεί ότι κερδίζει πόντους και βέβαια κερδίζει και χρήματα από όλες αυτές τις συμφωνίες, είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και όχι η Ρωσία. Αυτό, Μιχάλη, είναι λάθος. Απόλυτος υπεύθυνος για τη μη συμφωνία είναι μόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Εν πάση περιπτώσει, η συνάντηση δεν έγινε. Η κουβέντα για τον Κυπριακό που όλοι ανέμεναν δεν έγινε, όπως καταλαβαίνεις. Ρωτήθηκαν σήμερα οι Τούρκοι αν θα γίνει προσπάθεια για συνάντηση με τον Ερντογάν. Η απάντηση ήταν αρνητική και στη συνέχεια τους είπαν ότι κάποια στιγμή μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Χακάν Φιλτάν, ο Υπουργός των Εξωτερικών, θα συναντηθεί με τον κύριο Κουτέρες. Και βεβαίως θα συζητηθεί και το θέμα του Κυπριακού. Αυτά, Μιχάλη, σε ό,τι αφορά την ομιλία του κ. Χρυσοδουλίδη, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ καλές, ακούσαμε καλές κριτικές για όσα είπε. Ήταν καθαρός ο λόγος του, ήταν η πρώτη ομιλία του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να πούμε επίσης ότι είναι και ο πρώτος πρόεδρος, ο οποίος γεννήθηκε μετά την τουρκική εισβολή. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, έκανε και αυτό πολύ εντύπωση, αυτό το γεγονός.